Ευχαριστούμε. Παρακαλώ την κυρία Μιχαλολιάκου. Καλησπέρα σας. Επέστρεψα λοιπόν και εγώ εδώ μετά την αποπομπή μου, μετά από πάρα πολύ καιρό θα έλεγα. Θα ήθελα να θυμίσω στο σώμα ότι τον Σεπτέμβριο του 20, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε κατεβάσει ένα ψήφισμα πριν βγει η απόφαση καταδικαστική για τη Χρυσή Αυγή, το οποίο είχε ζητήσει πριν βγει η απόφαση, επαναλαμβάνω, να καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη τη Χρυσή Αυγή. Ομοί βέβαια παρέμβαση, εντάξει, ψηλά γράμματα αυτά. Το αναφέρω διότι οι κύριοι εκεί πέρα μιλήσανε για το πώς μιλάει ο Δήμαρχος, που πρέπει να παίρνει θέση, που δεν πρέπει, και βεβαίως για την υπόθεση Λιγνάδη, που ξαφνικά όλοι πέσαν από τα σύννεφα, για το που θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να κινείται η δικαιοσύνη και προς τα που θα έπρεπε να γέρνει ο ζυγός. Εντάξει, μιλάμε τώρα για επιλεκτική δικαιοσύνη, επιλεκτική ευαισθησία. Εγώ απλώς ήθελα να σας το θυμίσω αυτό το πράγμα, διότι ήσασταν όλοι σύμφωνοι με αυτό το πράγμα, και καθώς τώρα όλοι κόπτονται για το ποιανού ο νόμος ήταν που τον άφησε να είναι έξω, εγώ απλά ήθελα να πω πως αυτό που τρομάζει περισσότερο τον κόσμο, από ό,τι φαίνεται, είναι το ποιος έχει κάνει το παραθυράκι και όχι αυτό που πραγματικά συμβαίνει, το ότι εν μία νυχτή μπήκανε τόσοι αθώοι άνθρωποι μέσα και ότι οι παιδοβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω με κάτι παραπάνω. Εγώ θα ήθελα μόνο να κλείσω με ένα στίχο της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Μέσα από την κόλασή μου σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σου μοιάζω. Ευχαριστώ πολύ.